Μάγκια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας βρίσκεται στον τόπο της Πυρκαγιάς, νότια του Λασιθίου, ανάμεσα γεωγραφικά Ιερά Πετρασιτίας. Η φωτιά είναι μεγάλη, έχει κάψει εκατοντάδες στρέμματα. Είναι δύσκολη τα σώστης, περιοχή με πάρα πολλά φαράγγια. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Το πυροσβεστικό σώμα προσπαθεί με υπεράνθρωπες προσπάθειες να κάνει ό,τι μπορεί. Οι κάτοικοι της περιοχής, διάφορες άλλες υπηρεσίες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πάντα λέγαμε, η πρόληψη για τις πυρκαγιές, είναι εμφανής η απουσία της και σε αυτή την περίπτωση. Όπως επίσης το θέμα των εναέριων μέσων. Παρόλο που ήρθαν δύο ελικόπτερα, έφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ρήψη υδάτων στις επίμαχες περιοχές. Αυτό ελοχεύει κινδύνους, διότι αν προσανατολιστεί η φωτιά ανατολικά, πιθανά να φτάσει μέχρι το δασάκι του Κουτσουρά και να το κάψει και φυσικά περνάνε και κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 4 τραυματίες που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, σε από ό,τι φαίνεται είναι σοβαρά βάση και τις πληροφορίες που έχουν το ΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου άμεσα να κατασβηστεί η φωτιά. Είμαι σε μια επικοινωνία, προσπαθώ να επικοινωνήσω και με τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Δεν μπορώ να τον βρω στο τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα και να μεταβιβάσουμε φυσικά και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να παρθούν στον ίδιο τον Υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ. Και ως βουλευτής του ΚΚΕ, αλλά και η κομματική οργάνωση Λασιθίου Σιτίας βρίσκεται στο σημείο αυτό, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουμε την προσπάθεια κατάσβεσης.